Την εκπομπή μας για να μάθουμε πράγματα τα οποία και εμείς για πρώτη φορά ακούμε. Κυρίως όμως η νέα γενιά των Ελλήνων δεν τα έχει πληροφορηθεί. Αν και ο νόμος που έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή από την εποχή της δεκαετίας του 90, προτρέπει και επιβάλλει στη Βουλή να αναλάβει συγκεκριμένες πληροφορίες. Κανένας πρόεδρος Βουλής όμως δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, ξαναλέω, που έχει ψηφίσει η ίδια η Βουλή από τη δεκαετία του 1990 για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Λοιπόν, πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας για σήμερα, που είναι ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτορος του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλκίδη. Χαίρετε. Λέγαμε λοιπόν ότι με αφορμή τη 19η Μαΐου, την επόμενη Πέμπτη, θα έπρεπε και ο κύριος Μητσοτάκης να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή και να θέσει το ζήτημα της αναγνώρισης των ποντίων και στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενώπιον του Προέδρου της Αμερικανικής Δημοκρατίας και ενώπιον του Κογκρέσου σήμερα. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό και πρέπει να το ερμηνεύσουμε και κυρίως να το αναδείξουμε τόσο από την πολιτική του πλευρά όσο και από την ιστορική. Είμαστε σύμφωνοι, νομίζω, πλην των αρνητών. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί στην Ελλάδα, είτε στα Υπουργεία, είτε στη Βουλή, ακόμα και σε πολύ υψηλό θεσμικό επίπεδο. Σε άλλες χώρες όπως η Αρμενία και το Ισραήλ, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο δεν υπάρχουν αρνητές, αλλά υπάρχει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο, βεβαίως, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι και ποινικό αδίκημα στη Γερμανία. Και αυτό δεν έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, με την ελευθερία του λόγου ή με την ακαδημαϊκή ελευθερία. Έχει να κάνει με το γεγονός το πώς ένας άνθρωπος, κυρίως όμως ένας επιστήμονας, ένας πολιτικός, αντιλαμβάνεται τα ολοκαυτώματα, τις γενοκτονίες, τις μαζικές σφαγές. Υπάρχει κάποιος από αυτούς και από αυτές που μας ακούν και μας βλέπουν που αρνείται τα 1200 ολοκαυτώματα κατά τη διάρκεια της ναζιστικής και φασιστικής κατοχής στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο λοιπόν, αντιστοίχως, αν θεωρήσουμε και με βάση τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε ότι ο Χίτλερ είχε δάσκαλο τον Κεμάλ, υπάρχουν τόσοι πολλοί αρνητές του ολοκαυτώματος, της πυρπόλησης, της πυρκαγιάς, της Σμύρνη, της δολοφονίας αμάχων στην Τραπεζούντα, της δολοφονίας της ηγεσίας μας στην Αμάσια, την δολοφονία της εκκλησιαστικής μας ηγεσίας στην Αδριανούπολη. Για ποιο λόγο λοιπόν υφίσταται ένα τέτοιο κλίμα άρνησης σήμερα στην Ελλάδα? Και αυτό το λέω σε σχέση με το ερώτημά σας για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα το οποίο αφορά την συγκεκριμένη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Να καταδείξω κυρίως με αυτό το πλαίσιο και με αυτό το ρήμα το γεγονός ότι εδώ και 22 χρόνια από το πρώτο νομοσχέδιο που στήριξε το ελληνικό κοινοβούλιο, δυστυχώς με καθυστέρηση 8 δεκαετιών, και αν πάμε σήμερα στα 100 χρόνια από την ολοκλήρωση και τον τραγικό επίλογο της γενοκτονίας, κανένα κόμμα, καμία κυβέρνηση, κανένας θεσμός δεν έχει θέσει τόσο σε διμερές επίπεδο με την Τουρκία όσο και διεθνές, εν προκειμένου με τις ΗΠΑ αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς, το αίτημα για την αναγνώριση. Κανείς. Και δεν είμαι ούτε υπερβολικός ούτε απόλυτος. Απαριθμώ τα γεγονότα, τα δεδομένα και με βάση τα ζητήματα τα και αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά κυρίως είναι αποτέλεσμα συμφωνίας διεθνούς. Περιλαμβάνεται στη συμφωνία της Λοζάνης, ότι δηλαδή καμία χώρα δεν θα γύρει τέτοια ζητήματα. Θα καλύψει η λύθη όλη αυτή τη γενοκτονία. Δηλαδή την συμφωνία αυτή δεν την έχει υπογράψει μόνο η Τουρκία, την έχει υπογράψει και η Ελλάδα και οι μεγάλες δυνάμεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και μάλιστα με βρίσκει σύμφωνο η λέξη που χρησιμοποίησατε, λύθη. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποίησε και το καθεστώς μετά το 22 και την έλευση των προσφύγων. Θυμίζω ότι το τότε καταραίων καθεστώς του βασιλιά και όλων αυτών οι οποίοι μεταξύ των άλλων οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή είχε απαγορεύσει να έρθουν οι πρόσφυγες της Μικρασίας στην Ελλάδα γιατί δεν είχαν ελληνικά διαβατήρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτή τη λεπτομέρεια οποία το ίδιο, το ίδιο πράγμα που γίνεται στην Κρυμαία που τους λένε φέρτε μας διαβατήρια από το Κίεβο. Έχει μεγάλο λοιπόν ενδιαφέρον το γεγονός ότι 8 χρόνια μόλις μετά την πυρπόληση της Σμύρνης έχουμε αυτό το άκρο ναότο της διπλωματικής κίνησης και πράξης από την πλευρά της Ελλάδας
όπου προτείνεται ο Κεμάλ, δηλαδή ο ηθικός και ο φυσικός αυτουργός γενοκτονίας, για Νόμπελ Ειρήνης. Έχουμε αμέσως μετά την παραχώρηση από το μεταξικό καθεστώς του λεγόμενου σπιτιού της οικίας του Κεμάλ, που δήθεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου πάνω σε αυτό να οικοδομηθεί η ελληνοτουρκική φιλία, το Βαλκανικό Σύμφωνο και όλες οι προτεραιότητες του Μεσοπολέμου. Και έχουμε φυσικά αυτή την πράξη μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, ενώ η Τουρκία είχε εκδιώξει από Ήμβρο, Τένεο, Κωνσταντινούπολη τα εναπομείναντα κομμάτια του ελληνισμού, να στηρίξουμε αυτό το δόγμα ακεραιότητας της Τουρκίας με την κοινή μας ένταξη στο ΝΑΤΟ και την παραγραφή οποιασδήποτε ανάδειξης ενός ζητήματος που για άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα η Αρμενία ή το Ισραήλ, ήταν προμετωπίδα και κύρος άξονας της εξωτερικής τους πολιτικής. Και άλλα, είμαστε... και άλλες αμαρτίες, μικρότερης ίσως έκτασης, γιατί και το πώς θα διδάσκεται η τουρκική γλώσσα στη Δυτική Θράκη είναι αποτέλεσμα διμερών συμφωνιών εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 50, πριν μπούμε στο ΝΑΤΟ. Δεν προκύπτει δηλαδή από τη συμφωνία της Λοζάνης. Σε αυτό το οποίο λέτε να προσθέσουμε το γεγονός των Σεπτεμβριανών του 55, των απελάσεων του 64 και φυσικά... Που δεν υπήρξε αντίδραση ουσιαστικά από την Ελλάδα. Ούτε μία αντίδραση. Και φυσικά να καταλήξουμε σε αυτή την πετυχημένη μέσα σε εισαγωγικά και ειρωνικά πολιτική της ελληνοτουρκικής φιλίας και του δόγματος ακεραιότητας της Τουρκίας με αυτό το οποίο συνέβη στην Κύπρο το 74. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε συν τα επιστημονικά πραγματικά ζητήματα τα οποία όλο αυτό το χρονικό διάστημα έμειναν στο περιθώριο, έμειναν στη λύθη, σημίζω τα πιο χαρακτηριστικά παράδειγμα, το καταπληκτικό βιβλίο της Τατιάνας Γκρίτσι Μιλιέξ για την Τρίπολη του Πόντου. Μιλώ για μια σειρά από ζητήματα τα οποία προκύπτουν με τη μη έκδοση σημαντικών βιβλίων όπως του καθηγητή Πολυχρόνια Νεπεκίνη για τα ζητήματα της γενοκτονίας. Μιλώ για μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες αναδείχτηκαν στη δεκαετία του 80 και του 90 για την ανάδειξη γενοκτονίας, οι οποίες φάφτηκαν είτε στα πλαίσια της πολιτικής του Νταβός 1 ή του Νταβός 2. Δυστυχώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι με πρόταση του Μιχάλη Παραλαμπίδη, παρουσία του Νεοκλήσαρη στη Βουλή των Ελλήνων του 94, υπήρχε μια μεγάλη τουρκική αντιπροσωπεία, η οποία είχε θέση στον ίδιο τον Ανδρέα τον Παπανδρέου τη μη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την γενοκτονία, επειδή θα υπήρχε ταραχή στις διμερείς σχέσεις αλλά και στις σχέσεις των ΝΑΤΟ. Το ίδιο συνέβη και το 1996 με το ίδιο νομοσχέδιο για την γενοκτονία στη Μικρά Ασία και καταλήγουμε στις καταθέσεις στεφάνων από τους πρωθυπουργούς και υπουργούς εξωτερικών της Ελλάδας, τον Κεμάλ, μια σειρά από πρωτοβουλίες, οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακό και πρέπει να τις γνωρίζει ο πολίτης, ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα η οποία παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, από τη συναυλία Ρουβά Κουτ 19 Μαΐου το 1996 στην κατεχόμενη Κύπρο, στην γραμμή του Ατήλα, μέχρι την απόπειρα του τότε Υπουργού Πολιτισμού να στείλει την κρατική ορχήστρα Αθηνών στην Άγκυρα, προκειμένου να παίξει μουσική στις γιορτές μίσους του Κεμάλ. Και φυσικά το γεγονός των αρνήσεων από τον πρώην Υπουργό Παιδείας, από τους συνοστισμούς και μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία ουκέστη αριθμός, γιατί είναι τόσα πολλά που ίσως θα χρειαζόμαστε μια ειδική εκπομπή μόνο για τις αρνήσεις και τις πράξεις και φυσικά υπάρχουν τα αντίστοιχα και ύβρεως. Και φυσικά υπάρχουν τα αντίστοιχα γεγονότα σήμερα που μας υπενθυμίζουν αυτά τα γεγονότα, γιατί το τουρκικό κράτος δεν έχει αλλάξει πολιτική από τότε. Για παράδειγμα, ο λόγος για τον οποίο λέει, ισχυρίζεται, φοβερίζει ότι θα ασκήσει βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, είναι το γεγονός ότι η Σουηδία κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίζει τους Κούρδους ανθρώπινα και όχι ως τρομοκράτες, όπως θα ήθελε η Άγκυρα. Ή ας πούμε το γεγονός ότι ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, αν λέω καλά το όνομά του, δεν μπόρεσε να παίξει στη γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Τραμπζονσπορ, επειδή παρενέβησαν διάφοροι παρακρατικοί παράγοντες και απέτρεψαν την επιλογή της ομάδας, που ήταν επιλογή της ομάδας, έτσι δεν ήταν τίποτα άλλο. Και για όσους δεν γνωρίζουν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η φετινή πρωταθλήτρια, η Τραπεζούντα Σπορ, είναι απόρρια
αυτής της μεγάλης ποδοσφαιρικής αθλητικής δραστηριότητας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τις περισσότερες ομάδες γνωρίζουν γιατί αρκετές μεταφέρθηκαν και στην Ελλάδα, όπως είναι ο Απόλλωνας, όπως είναι ο Ιωνικός. Αλλά η Τραπεζούντα αλλά και ο Πάου και η ΑΕΚ, από την δολοφονία δυστυχώς της ποδοσφαιρικής ομάδας Πόντος του Κολεγίου Ανατόλια της Μερζιφούντας, των αθλητικών ομάδων που δημιουργήθηκαν από Έλληνες στη δεκαετία του 1910 και 20 στην Τραπεζούντα και σε άλλες πόλεις του Πόντου, και αντιστοίχως όπως πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Μικρασία, όπως τις βλέπουμε σήμερα ως υπερδυνάμεις στην οικονομία, είναι αποτέλεσμα του πλιάτσικου και της λαϊλασίας που υπέστη ο ελληνισμός μετά τη γενοκτονία, έτσι ακόμα και ο αθλητισμός έχει υποστεί την ίδια λαϊλασία, πλιάτσικο και βιασμό από τους ίδιους θύτες. Ας μην ξεχνάμε ότι στάδια έχουν ονομαστεί προς τιμήν του Κεμάλ, προς τιμήν του Ταλαάτ Πασά, του Εμβέρ Πασά, δηλαδή των πρωτετίων των φυσικών και ηθικών αυτούργων της γενοκτονίας. Για φανταστείτε το στάδιο της Μπάγερν Μονάχου να ονομαζόταν Αδόλφος Χίτλερ, γιατί εκεί είναι το πραξικόπημα της Μπειραρίας το 1923. Ή το στάδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ να ονομαζόταν Γκέρινγκ ή ΕΣ ή Χίμλερ. Είναι η αντιστοιχία, όπως καταλαβαίνετε, της ίδιας διαδικασίας που ένα κράτος τιμά τους προτεργάτες της εξαφάνισης των ιστορικών λαών. Αλλά οι ρίζες οι ιστορικές είναι τόσο μεγάλες, τόσο βαθιές, που τους έρχεται η απάντηση από εκεί που δεν το περιμένουν. Δηλαδή, το σήμα της Τραπεζούντα Σπορ είναι ο αετός με το ένα κεφάλι που κοιτάει προς την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, το σήμα της αυτοκρατορίας των Κομνηνών. Το λέω για τους τηλεθεατές. Και πρέπει να προσθέσουμε ότι καταλήγοντας με όλες αυτές τις πράξεις και τα έργα, τα οποία δυστυχώς δεν συνάδουμε ένα κράτος ή αν θέλετε με τους θεσμούς του, που πρέπει να υπερασπίσει την ιστορία του, την αλήθεια, δηλαδή τη μη λύθη, και να αναδείξει το ζήτημα της γενοκτονίας. Αντιθέτως, είδαμε χτες να υπάρχει μια, αν θέλετε, κοσμικού τύπου συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και δεν τέθηκε ούτε ένα από τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία για μένα και για πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνιστούν κυρίαρχο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι μόνο με τη δική μας προσπάθεια Ελλήνων και φιλελλήνων, ανιδιοτελών, χωρίς προσωπικό κίνητρο και συμφέρον, έχουμε πετύχει αναγνωρίσεις της Σουηδίας, της Αρμενίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας, πολιτιών στην Αμερική, δήμων και ομοσπονδιακών κοινοβουλίων στον Καναδά, ομοσπονδιακών κοινοβουλίων στην Αυστραλία και μια σειρά από διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς, είδαμε για ακόμα μια φορά την Ελλάδα να σιωπά και να μην βάζει σε τόσο υψηλό επίπεδο ο Biden. Πριν 2 χρόνια είχε αναγνωρίσει μεταξύ των άλλων και τη γενοκτονία των Ελλήνων στο ψήφισμα που κατέθεσε ο Μενέντες. Δεν αφορούσε ούτε το Κογκρέσο ούτε τη Γερουσία μόνο τους Αρμένους. Αφορούσε τους Έλληνες και τους Ασσύριους και μια σειρά από λαούς οι οποίοι έχουν υποστεί την ίδια βαρβαρότητα. Άρα λοιπόν χάθηκε μία ακόμα ευκαιρία στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή του καλού παιδιού ή όπως αλλιώς ονομάζεται ο σίγουρος σύμμαχος ή η σωστή πλευρά της ιστορίας, προκειμένου να μην αναδειχτεί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Πραγματικά θίγεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι δυστυχώς χρησιμοποιούνται οι διακρατικές σχέσεις για προσωπικές δημόσιες σχέσεις, είτε του Πρωθυπουργού στην προκειμένη περίπτωση, είτε του πρώην Πρωθυπουργού στο παρελθόν, με την έννοια δηλαδή ότι διεκδικούν την έγκριση του Διευθυντηρίου, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε των Ηνωμένων Πολιτειών, για να γίνουν Πρωθυπουργοί στην απικία, να γίνουν Πρωθυπουργοί στο Προτεκτοράτο, για να διαιωνίσουν τη σχέση υποτέλειας και την εξάρτηση της χώρας. Αντί να γίνει το αντίθετο, να θυσιαστεί δηλαδή το προσωπικό συμφέρον ενός Πρωθυπουργού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα εθνικά συμφέροντα. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου, όταν έθεσε το θέμα στον Τζόνσον, δεν ήταν άρεστος και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο τον κόψανε στη συνέχεια οι Αμερικανοί. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν άρεστος με αυτά που έλεγε.
αλλά χρησιμοποίησαν τους εαυτούς τους για να εξυπηρετήσουν ελληνικά συμφέροντα. Ενώ βλέπουμε εδώ και να γίνεται το αντίθετο. Για να κάνουν δημόσιες σχέσεις ο αρχηγός αντιπολίτευσης και ο αρχηγός συμπολίτευσης, θυσιάζουν, δεν θέτουν ούτε ρητορικά τα ζητήματα της τουρκικής επιθετικότητας. Και πρέπει να τονίσουμε επιπλέον ότι πάρα πολλοί θα αναρωτιούνται μεταξύ των άλλων γιατί ασχολούμαστε με ένα ζήτημα και καταναλώνουμε θεά ουσία και χρόνο το οποίο έχει συμβεί πριν 100 χρόνια. Στο επίπεδο της νομικής και της προσέγγισης του διεθνούς δικαίου η γενοκτονία δεν έχει παραγραφεί. Όσα χρόνια και να περάσουν λοιπόν, όσο μικρός ή μεγάλος είναι ο αριθμός των θυμάτων, δεν υπάρχει παραγραφή. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πολιτική μας συγκρότηση, αξιοπρέπεια και ήθος. Υπάρχει κάποιος ο οποίος αφισβητεί το γεγονός ότι η Αρμενία σήμερα έχει βάλει στο σύνταγμά της ως κυρίαρχο και προαπαιτούμενο και προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξουν διπλωματικές σχέσεις με ένα κράτος εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί γενοκτονία. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός για ένα κράτος, για ένα έθνος, για ένα λαό, για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, πάνω από 1 εκατομμύριο που έχουν υποστεί το θάνατο, πάνω από 1,5 εκατομμύριο που έχουν προσφυγοποιηθεί, άγνωστος αριθμός ανθρώπων που παραμένουν σήμερα στην Τουρκία και ειδικά στον Πόντο, ως εξισλαμισμένοι και ενδεχομένως κρυπτοχριστιανοί, να μην αναδεικνύεται ένα θέμα το οποίο συνιστά σημαντική προϋπόθεση, όχι μόνο για την ειρήνη μεταξύ των δύο λαών και των δύο κρατών, αλλά προϋπόθεση για τη δημοκρατία στη γειτονική χώρα. Δημοκρατία στη γειτονική χώρα, χωρίς την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων και των άλλων ιστορικών λαών, της ύπαρξής μας για χιλιάδες χρόνια σε αυτά τα χώματα, δεν μπορεί να υπάρξει. Δημοκρατία και επίλυση του τουρκικού προβλήματος μπορεί να σημειωθεί μόνο με την αναγνώριση της γενοκτονίας και της ύπαρξης όλων των ιστορικών λαών που έζησαν για χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να ζουν δυστυχώς ελάχιστοι στον αριθμό μέχρι σήμερα. Και βέβαια αυτό θα μπορούσε να μετουσιωθεί σε πραγματική σημερινή πολιτική της Ελλάδας με μεγάλα μελλοντικά ωφέλη αν υπήρχε αυτή η γνώση και σε βάθος της ιστορίας και εκμετάλλευση αυτού του πολιτισμού υπέρ των συμφερόντων των Ελλήνων. Των Ελλήνων όμως που βρίσκονται παντού και όχι μονάχα μέσα στα σύνορα του ελληνικού κράτους. Έτσι θα πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας και έτσι θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε την Τουρκία ως μεσολαβητή ανάμεσα σε δύο χριστιανικά κράτη, της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και βέβαια με τέτοιο πνεύμα όπως αυτό που περιγράψατε θα ήταν όχι απλώς συμβατή με την αμερικανική πολιτική αλλά θα έδινε επιχειρήματα στους Αμερικανούς που θέτουν το ζήτημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες αλλά με βάση τα 2 μέτρα και 2 σταθμά εξαιρείται προσωρινά η Τουρκία και θα προσέδιδε και κύρος σε αυτή την πολιτική. Αντιθέτως, η πολιτική του καλού παιδιού, η πολιτική των yes men, η πολιτική του ότι είμαστε δεδομένοι και είμαστε περήφανοι για το ότι είμαστε δεδομένοι, το δηλώνουμε και στην Ελληνική Βουλή όπως το έκανε ο Υπουργός Άμυνας, δεν βοηθάει ούτε εμάς, ούτε την Ευρώπη, ούτε τους Αμερικάνους. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι 100 χρόνια μετά, και ενώ θα έπρεπε όλη η Ελλάδα, όλος ο ελληνισμός, όπου και αν βρίσκεται, να έχει ως κυρίαρχο αίτημα, θέμα, ζήτημα την αναγνώριση γενοκτονίας, βλέπουμε μια προσπάθεια εξαφάνισης οποιασδήποτε αναφοράς, όχι μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής με τις πράξεις που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα ή τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα και στο πλαίσιο της καθημερινότητας. Ούτε ένα τιμητικό έτος επαιτειακό δεν υπήρξε το 2022 προς τιμή της Μικρασίας, προς τιμή των θυμάτων. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να γνωρίζουμε και φυσικά να επισημάνουμε το γεγονός ότι ένα κομμάτι των διασωθέντων της γενοκτονίας από το 1922 βρισκόταν και εν μέρη βρίσκεται στην πρώην Σοβιετική Ένωση και ειδικά στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το κομμάτι του ελληνισμού το οποίο για περίπου 100 χρόνια βίωσε όχι μία προσφυγιά αλλά 2 και 3, μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί εξ αυτών εξαναγκάστηκαν και από τους Ναζί και από τους Σοβιετικούς όχι μόνο σε καταναγκαστικά έργα αλλά πολλοί δολοφονήθηκαν
και φυσικά αρκετοί προσφυγοποιήθηκαν. Το 1991 είχαμε την τρίτη προσφυγιά με την έλευσή του στην Ελλάδα και τώρα έχουμε την τέταρτη μέσα σε έναν αιώνα λόγω της κατάστασης που υπάρχει στην Ουκρανία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί, δεν έχει επιληθεί με όρους δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, αλλά αντιθέτως συνεχίζεται αφού έμεινε ατιμόρυτο. Προφανώς ο Χίτλερ, το ποιος θυμάται τους Αρμένιους, ήταν αυτό το οποίο περιεκτικά διατύπωσε προκειμένου όλοι μας να κατανοήσουμε ότι ένα μαζικό έγκλημα, μια γενοκτονία, ένα ολοκαύτωμα, όταν δεν τιμωρείται, επαναλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια το ζήτημα αυτό είναι μπροστά μας, θα το συναντήσουμε, αν θέλουμε, αν έχουμε σκοπό, να συμπαρασταθούμε στους Έλληνες της Μαριούπολης και των γύρω περιοχών, να επιστρέψουν στις εστίες τους. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια πανελλήνια κινητοποίηση, θα πρέπει και το κράτος να βοηθήσει είτε της Ελλάδας είτε της Λευκωσίας, για να υπάρξει και ευρωπαϊκή βοήθεια, ώστε να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι αυτοί. Και τις δουλειές τους βέβαια, έτσι. Φέτος, κατά τη γνώμη μου, είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Βέβαια, μια ιστορική ευκαιρία χάθηκε το προηγούμενο 24ωρο. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία, 100 χρόνια μετά το ατιμόρυτο έγκλημα, η Ελλάδα να θέσει για πρώτη φορά διεθνώς το αίτημα της αναγνώρισης γενοκτονίας. Δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Έχουμε το δίκαιο, την αλήθεια, την ιστορία μαζί μας. Και ευκαιρίες υπάρχουν πάρα πολλές, έτσι. Δηλαδή, είπαμε προηγουμένως το παράδειγμα της Σουηδίας, η οποία αναγνωρίζει ήδη την... Εδώ βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι ακριβώς οι Έλληνες γενοκτόνησαν τους Τούρκους. Είναι δυνατόν να ανέχεται κάποιος είτε θεσμικός ή εκπαιδευτικός, ακαδημαϊκός παράγοντας αυτά τα απαράδεκτα? Μα δεν υπάρχει ούτε καν μια φραστική ρητορική αποστόμωση της Τουρκίας όταν λέει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να βγει κάποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και απλώς να παραθέσει τα γεγονότα που αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν προσπαθεί να δαστρέψει, τα ίδια γεγονότα να δαστρέψει εναντίον των Κούρδων με την ευκαιρία αυτή. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ή αν θέλετε στο αίτημα αναγνώρισης γενοκτονίας τώρα. Καμία άλλη καθυστέρηση, καμιά άλλη λύση. Κύριε Μαλκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στην εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, σύντομα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά μαζί.